Καλό σας μεσημέρι. Τι κάνετε για καλά, έτσι. Καλά, εσεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σα. Ε, να βάλετε. Constellation λέγονται. Constellation. Constellation. Αστερισμό. Αστερισμό. Λοιπόν, τι είναι αυτέ οι φρεγάτε, γιατί γίνεται τόσο δώρο το, 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 όλο αυτό το διάστημα. Είναι τόσο καλέ αυτέ. Τι θα Είναι δώσουν. οι φρεγάτε που ήδη έχουν ναυπηγηθεί τέσσερι για το αμερικανικό ναυτικό. Και συνεχίζουν να έχουν ένα πρόγραμμα φυσικά δεκάδων τέτοιων ε, 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 φρεγατών. Ε, και εμεί θέλουμε να μπούμε από την αρχή στην ε, ε, σχεδίαση και κατασκευή, ε, προκειμένου να έχουμε πολλαπλά ωφέλη. Ε, Αυτή ήταν η πρόθεση σύμφωνα με δήλωση του Υπουργού Άμυνας του κ. Δένδια. Ε, πιστεύω ότι δεν υπάρχει ούτε ένας που να διαφωνεί με αυτό, γιατί είναι μια φρεγάτα πραγματικά ε, σύγχρονη μια φρεγάτα που πραγματικά θα ήθελε το ναυτικό, γιατί μπορεί να εμπλακεί ε, αξιόπιστα με όλες τις μορφές απειλών και τις αναέριες και τις επιφανείας και τις υποβρύχες και κατά συνέπεια εξυπηρετεί πλήρω τι ε, τις αποστολές που αναλαμβάνει εκάστοτε το ναυτικό ε, βάσει της γεωγραφίας που έχει και της απειλή που αντιμετωπίζει. Μάλιστα. Ε είναι ε δηλαδή ένα πλοία... Είναι καλύτερη γιατί αυτέ έχουμε αγοράσει, αυτέ είναι να φύγουν, τουλάχιστον, έρχονται. Είναι τουλάχιστον συγκρίσιμε. Είναι τουλάχιστον, τουλάχιστον κατελάχιστον συγκρίσιμε. Αλλά βέβαια σα δίνω μια τάξη μεγέθου. Η μπελαρά είναι 4.000 τόνοι. Ε, Αυτέ οι κοστελέσεων είναι 7.200 τόνοι. Είναι σχεδόν διπλάσια. Μεγαλύτερε. 150 μέτρα. Ενδεχομένω να μην κάνουμε εμεί τόσο μεγάλε, να είναι 10 μέτρα μικρότερε, δεν ξέρω πόσο, σαν τι φρέμ. Οι φρέμ είναι 10 μέτρα περίπου μικρότερε από τις Constellation οι οποίες προέρχονται από τις ΦΡΕΜ. Δηλαδή, δηλαδή είναι... η Ιταλική Φικαντιέρη που κάνει τις ΦΡΕΜ πήρε το... την εξουσιοδότηση να κάνει και τις ε... Constellation για λογαριασμό του Αμερικανικού Ναυτικού. Σε ε... τι κατάσταση είναι το Ελληνικό Ναυτικό? Γιατί ακούγονται πολλά ότι υπάρχει μια ενδεχομένω ισορροπία στον αέρα ή μπορεί να είμαστε ακόμα και καλύτεροι σε σχέση με τους Τούρκους, αναφέρομαι πάντα, καλύτεροι στον αέρα, αλλά... Ε, έχουμε οπλικά συστήματα φρεγάτες και άλλα πλοία ε, στη θάλασσα το οποία είναι 40, 40 ετών και προφανώς δεν, δεν είμαι γνώστη σα, το προφανώς ναι. δεχομένως το αναφθέρετο, δεν μπορούν, <χει> να είναι να, δεν μπορούν να αντιπαρατεθούν απέναντι σε σύγχρονα οπλικά συστήματα έχω αδικό Κοιτάξτε πριν πάμε ακριβώς στο πολεμικό ναυτικό η μεγάλη εικόνα είναι αντιδούμε διαχρονικά ναι. ότι υπάρχει ένας πολιτικός φαύλο κύκλος απαξιώσεως των ενοπλών δυνάμεων για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Ε, λόγω Απαξίωσε στον ενόπλων δυνάμεων. Δηλαδή εννοώ μία ενίσχυση των ενοπλών δυνάμεων. Ναι. Ε, δηλαδή αφήνονται κάπως την τύχη τους. Ε, ανοίγει έτσι το χάσμα του συσχετισμού ισχύως. αυτό επηρέασε και η κρίση έτσι, οικονομική. Δεν, όταν υπάρχουν ε, χρήματα είναι δύσκολο να... Εγώ θα έλεγα ότι και 10 χρόνια πριν να ήταν δεν... και νωρίτερα. Να μην πια και αγώνε. Ακριβώ. <laughs> Όχι, είναι και διαχρονικό αυτό, ναι. είναι και, και νωρίτερα. Συνεπώ, γίνεται αυτό το πράγμα, ανοίγει το χάσμα του συσχετισμού ισχύω. Πάμε έτσι σε ένα πιθαναγκασμό εκ μέρου τη Τουρκία που καταλήγει σε μια κρίση. Η οποία όλε οι κρίσει έχουν αποβεί ει βάρο μα. Μετά τι κρίσει αυτέ, επανέρχεται η Ελλάδα και ασμένο και ανακλαστικά και σπεσμένα, ε, ε, αρχίζει να εξοπλίζεται αλλά κάπου στη διαδρομή το ξαναξεχνάει και πηγαίνει πάλι αυτή η ασυνέχεια και η ασυνέπεια μας κυνηγάει. Mm. Πρέπει να απαλλαγούμε από αυτήν, να δούμε σε αυτό το σημείο πόσο καλύτερα δουλεύει η Τουρκία στο κομμάτι αυτό, πόσο συστηματικά και μεθοδικά, γιατί αν αφήνει 20 χρόνια της ένοπλες δυνάμεις, μετά δεν, μπορεί, δεν, είναι εύκολο να αντικαταστήσεις 9 παλιές φρεγάτες, 13 παλιές φρεγάτες, είναι πολλά τα χρήματα μετά. Είναι, είναι πολλά είναι, τα, είναι, τα, είναι, τα και χρήματα, και δεν, δεν μαζεύεται. Οπότε πάσε σε λύση ανάγκης και κατά συνέπεια μπορεί ακόμα και να διαιωνίσεις το πρόβλημα. Γιατί έχοντας την πλάτη στον τοίχο μπορείς να κάνεις και αγορές που δεν θα συνέφεραν σε άλλη περίπτωση στην Ελλάδα. Όπως για παράδειγμα οι, αυτές που ακούγεται και διαβάζω ότι ενδέχεται να μας δώσουν έστω ακόμα και δωρεάν οι Αμερικανοί. Τις, οι, LCS. τις LCS. Αυτές δεν είναι παροχημένες. Όχι. Αυτές Όχι. είναι 8 ετών. Οχτώ ετών. Ναι, 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 μόλις. Ναι. Ε, συνεπώς, αλλά... Δηλαδή, πολύ καλύτερε από αυτές που έχουμε ήδη, έτσι. Αυτές, δηλαδή, προκειμένου για το ναυτικό, αν μας πούνε τι θέλετε, τις παλιές τύπου ΕΛΗ ναι. ή τις ΕΛΣΙΕΣ, είναι σαν να σου λένε, θε να είσαι τυφλό ή μονόφθαλμο. Ε, θα πει μονόφθαλμο, κάπω έτσι περίπου. Προφανώ. Αλλά δεν, δεν είναι η, τα πλοία που θα αντεπεξέλθουν στην απειλή που έχουμε απέναντι. Να και πριν πάμε γιατί ναι. να συζητήσουμε για τη Μέσα Ανατολή, γιατί και εκεί τα πράγματα πάνω από το κακό στο χειρότερο. Τουλάχιστον δηλαδή, εγώ έτσι αντιλαμβάνομαι την κατάσταση. Θέλω να σα ρωτήσω κάτι. Είναι η περίφημη ελληνική αμυντική βιομηχανία. Γνωρίζω και διορθώστε με να κάνω λάθο, ότι τα αρματαγωγά που έχει το ελληνικό ναυτικό είναι παραγωγή ελληνική. Ναι. Και είναι Γιατί... αξιόπλο ακόμα και σήμερα. Ναι. Ξεκίνησαν τη δεκαετία του 80 και τελείωσαν μέσα του 90. Και μάλιστα με τη βοήθεια, αν δεν κάνω λάθο, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Νομίζω ότι ε, ναυτι... ε, ε, άνθρωποι του, του, του πολεμικού ναυτικού συνεργάστηκαν με, με το Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Ναυπηγοί και, λοιπά. Ναυπηγοί ναι. και δημιουργήθηκαν. <coughs> Τόσο δύσκολο πια είναι σε αυτή τη χώρα να μην δίνει τα χρήματά τη έξω για να αγοράζει οπλικά συστήματα, αν να τα παράγει ίδια. Δεν έχει μυαλά, δεν έχει τρόπο, δεν έχει πόρου. Τι, τι γίνεται και ε, δεν το κάνουμε. Γιατί οι Τούρκοι το κάνουν, απλά δεν, πράγματα. Ναι, δεν έχει μέθοδο, δεν έχει συνέχεια συνέπεια δια, διακομματική και όχι από κυβέρνηση-κυβέρνηση να αλλάζουν αυτά τα σχήματα και επένδυση στην έρευνα, την καινοτομία, τη σύνδεση των αναγκών με την, το, τον ΑΕΗ και τον ΑΣΕΗ με την αγορά και ούτω καθεξής. Όλα αυτά τα πράγματα και βεβαίως ένα κάρο νόμι περί προμηθειών που δήθεν διασφαλίζουν τη διαφάνεια αλλά στην ουσία αποτελούν τροχοπέδι και βαρύδια για να αποκτήσεις οτιδήποτε. Έτσι, αυτό είναι το θέμα. πρέπει να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο, πρέπει να αλλάξουν τα μυαλά, η νοοτροπία και να πάμε πραγματικά σε κάτι το οποίο έχουμε τα μυαλά. Έχουμε την υποδομή, έχουμε τη δυνατότητα. Λείπει μόνο η πρωτοβουλία. Και Λείπει... η βούλη. Και η βούληση και η Περί αυτού πρόκειται. Μάλιστα. Λοιπόν, Μέσα Ανατολή. Ε, Πάντω, α... σα λέω στην ναι. προηγούμενη ερώτησή σας ναι. ότι το ναυτικό αυτή τη στιγμή έχει ε, εννιά 9 φρεγάτε ε, που έγιναν μεταξύ του 79 και του 84 εκεί περίπου. Άρα είναι, όπω είπατε, 45 40 ετών. ετών. Έτσι, έχουν υπερβεί το προσδόκιμο. και, όμως... έτσι. <laughs> και από εκεί και πέρα έχουμε. Αξιόπλες είναι, αξιόμαχε φαντάζομαι δεν είναι. Ε, δεν είναι. Ε, ε. ε δεν είναι. Δεν είναι. Σας λέω μόνο ότι τα όπλα τους, τα υπτάμενα μέσα των Τούρκων, συμπεριλαμβανομένων και των ντρών και όλα ναι, αυτά, ναι. αφήνονται σε πολύ μεγαλύτερε αποστάσεις από το μέγιστο που φτάνουν τα όπλα να χαιτήσει ω τα του τύπου έλλη. Αυτά είναι γνωστά στην Τουρκία, τα ξέρει και αυτό και τα λέω ελεύθερα. Ναι. Έτσι είναι γνωστά. Άρα λοιπόν έχουμε τρία υποβρύχια από την εποχή τη επταετίας. Έτσι Έχουμε 9 πυραυλακάτους. Πάλι καλά που δεν έχουμε ο Παπα-Νικολή Ναυαρχή. Ναι, έχουμε. <laughs> που έχουμε. έχει μείνει τουλάχιστον. Έχουμε 9 πυραυλακάτους. Ο Πυργίσκο είναι στο, ναι. στο Ναυτικό Μουσείο και δεν είναι... Ναι. Δηλαδή εντάξει, έχουμε κάποια πράγματα. 9 πυραυλακάτους από 48 ετών. Απίστημα λοιπόν, έτσι, Λοιπόν, γι' αυτό, τι θα γίνει λοιπόν με όλα αυτά. Και πολλά άλλα, γιατί αναφέραμε μόνο σε κύριε μονάδε. Ναι. Ναρκοθυρευτικά και ούτω καθεξή. Αλλά τέλο πάντων πάμε στα πολλά βασικά. Και δυστυχώ δεν έχουμε χρόνο να τα αναφέρουμε. Ναι, 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 ναι. Κάποια, κάποια στιγμή υπάρχει θα λύση. κάνουμε μια ειδική εκπομπή ναι. μόνο και μόνο για αυτά, γιατί πραγματικά κάποιε φορέ, τουλάχιστον εγώ, δεν καταλαβαίνω τη λογική που, που υπάρχει να μην παράγουμε εμεί μόνοι μα ε, αυτά που χρειαζόμαστε. Μπορούμε τουλάχιστον σε επίπεδο υποσυστημάτων ε, συστημάτων και επίσης συμπαραγωγέ ε, ε, συμπαραγωγές με ξένες εταιρείες που διασφαλίζουν μόνιμη γραμμή παραγωγής. Αυτό είναι το ζητούμενο. Διότι αν κάνουμε μόνο κάτι για τις δικές μας ανάγκες, όπως για παράδειγμα πλοία λέμε, έστω ότι βγάζουμε και μπορούμε, ένα, μια κορβέτα. Αυτή η κορβέτα όταν θα καλύψει τις δικές μας ανάγκες που είναι αμελητές, μπορεί να θέλουμε τρεις κορβέτες, τέσσερις, μετά θα πρέπει να τι και έξω, έτσι. Έξω λοιπόν θα βγουν στο μεγάλο ανταγωνισμό το διεθνή. Και εκεί θα αναμετρηθούν με όλα τα άλλα μεγαθύρια. Συνεπώ, εάν δεν είσαι θέση να το κάνουν αυτό επί του παρόντο, στο μέλλον είναι δυνατόν, α ξεκινήσουμε από τα μικρά πλοία, α ξεκινήσουμε από μόνιμε γραμμέ παραγωγή που διασφαλίζουν τα κονσόρτσιου που υπάρχουν ναι. στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ κλπ. Και έχουμε μπει σε ένα τέτοιο βάσει τη στρατηγική πηξίδα τώρα πρόγραμμα. Και αυτό θέλουμε. Θέλουμε μόνιμε γραμμέ παραγωγή που να μην χάνεται η τεχνογνωσία και το προσωπικό που δουλεύει. Και δημιουργεί και θέσει εργασία. Ε, αυτό, αυτό που είναι προφανέ αυτό. Λοιπόν, σα ανησυχεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Γιατί μιλήσαμε πριν από λίγο καιρό ε, και για τη Μέση Ανατολή. Είμαστε σε καλύτερη θέση ή χειρότερη από, από την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε. Γιατί τώρα Έχει. έχουν εμπλακεί και οι Αμερικανοί έχουν νεκρού. Υπάρχει, υπάρχει μια κλιμάκωση σίγουρα ε, ακούστηκε ισχυρισμό ότι χτυπήθηκε ακόμα και πολεμικό πλοίο ε, στην Ερυθρά Θάλασσα. Τρει νεκροί και 34 τραυματίε στα σύνορα Συρίας και Ιορδανία. Ε, μάλλον. Ναι. Ε, ε, είναι φανερό ότι εξακολουθεί, ε, εξακολουθούν οι Ηνωμένε Πολιτείε να μην θέλουν να κλιμακώσουν. Έτσι. Και νομίζω Αλλά... δεν είναι το μόνο θετικό που υπάρχει μέχρι τώρα, ότι κρατούν μια θετικό. στάση πραγματικά πολύ λογική οι Ηνωμένε Ακριβώ. Αλλά παρόλα αυτά δείχνουν και σημεία κοπόσεω και αδυναμία οι Ηνωμένε Πολιτείε. Υπό ποια έννοια. Ότι παρά τα, τη μεγάλη συσσόρευση πλοίων στην Ερυθρά, οι Χούθοι εξακολουθούν να χτυπούν και εμπορικά και τα άλλα ε, που περνάνε από εκεί. Ένα. Δεύτερον, δεν κατόρθωσαν οι Ηνωμένε Πολιτείε να πείσουν τον Νετανιάχου να ευθυγραμμιστεί με την πολιτική του. Δεν τους ακούει πλέον. Ο άλλος έχει ε, ακολουθήσει πλέον μια δική του εθνική στρατηγική, η οποία όμως... Ε, Αντιβαίνει ε, με τα συμφέροντα και των Αμερικανών. Και των Αμερικανών, έτσι. βεβαίως. Και τις Διεθνούς Κοινής Νόμης, που, που, λέμε, που μιλάμε για 27.000 νεκρούς και 60.000 τραυματίες. Ε, η επόμενη μέρα απασχολεί. Μέσα από όλα αυτά ξαναβγήκε στην επιφάνεια το Παλαιστινιακό, το οποίο επιμελώς ήταν κρυμμένο όλα αυτά τα χρόνια. Διότι μην ξεχνάτε ότι δια του Διέρη και Βασίλευε το Κατάρ χρηματοδοτούσε τη Χαμά. Όταν έχει λοιπόν δύο πόλου Παλαιστινιακούς, δηλαδή την Παλαιστινιακή Αρχή και τη Χαμά, ε, εύλογα λέει και το Ισραήλ με ποιο θα μιλήσω εγώ για να κάνουμε Παλαιστινιακό κράτο. Λοιπόν, α τα βρούνε πρώτα μεταξύ του ε, όσο υπήρχε η Χαμά. Τώρα όμω φαίνεται ότι ε, ανακοινείται πάλι το Παλαιστινιακό και ζητούνται λύσει. Δεν είναι εύκολη δουλειά, σίγουρα. Και Υπάρχουν και ε, παράπλευρες περιφερειακές, και περιφερειακές, περιφερειακές δυνάμεις. Σκεφτείτε οποίες... μόνο η Αίγυπτος, η οποία χάνει το μισό εισόδημα από τη διόρυγα του Σουέζ αυτή τη στιγμή και έχει κόσμο από κάτω που είναι στα όρια, όχι στα όρια, είναι στα, στη φτώχεια. Στη φτώχεια. Σε, ένα, σε μια πρόσφατη ομιλία δημόσια ο, ο Σίση είπε ε, ε, και μόνο που έχουμε και τρώμε και πίνουμε πρέπει να είμαστε ευτυχισμένοι έτσι, και περιμένετε, κάτι υπομονή για καλύτερες μέρες. Άρα δηλαδή... Μια αυτό... και βλέπουμε και στο χάρτη αυτό την Ερυθρά Θάλασσα και το πέρασμα του ΣΟΕΣ στο ναι. Βόρειο Τμήμα, θεωρείτε ότι ε, θα αλλάξουν οι, οι, οι δρόμοι του χρήματο με όλη αυτή την κατάσταση, δηλαδή θα δημιουργηθούν άλλες οδοί παροχή υπηρεσιών, δηλαδή και είναι μεταφορά των εμπορευματο, και εμπορευματοκιβωτίων κτλ. Είναι δηλαδή ένα τρόπο για να αλλάξουν, να αλλάξει ο, ο παγκόσμιο χάρτη αυτή η κατάσταση. Οι κατά γεωγραφικέ οδοί δεν αλλάζουν. Το μόνο που έχει αλλάξει αυτή τη στιγμή πραγματικά είναι η Αρκτική. Αυτή είναι που φέρνει αλλαγέ σημαντικέ. Διότι... Δεν παίζει δηλαδή ο δρόμος του μεταξύ. Ο δρόμος του μεταξύ έχει και χερσαία οδό και θαλάσσια και θαλάσια, οδό. Ναι. Αυτή η θαλάσσια οδό ε, μα πιάνει εμά, μα αγγίζει και βεβαίω μας εξυπηρετεί. Και ιδιαίτερα η σύνδεση Ινδία-Μέση Ανατολή και Μεσογείου. Γιατί σε αυτό τον δρόμο, στον οποίο επενδύει η Δύση, mm. είμαστε και εμεί και το Ισραήλ και η Κύπρο. Ε, και θα θέλαμε πάρα πολύ. Και αναβάθμιση πολλών λιμανιών. Κίνηκε, του Βόλου, επί παραδείγμα. Και είναι και ζωτικό μα συμφέρον ναι. να παραμείνει ανοιχτό αυτό ο δρόμο. Γι' αυτό στέλνουμε και τη φραγάτα εκεί κάτω. Άρα, αυτό ο δρόμο για οποιοδήποτε λόγο διακοπεί, τότε ποιο πρημοδοτείται, ο χερσαίο δρόμο του μεταξύ, ο οποίο από πού περνάει, Κίνα, Τουρκία. Πακιστάν, Ιράν, Τουρκία, Τουρκία, Ευρώπη. Άρα λοιπόν είναι αυτό που λέει η Αμερική σήμερα ο άξονα του κακού. Έτσι, λοιπόν, θέλουμε να προωθείται αυτός ο δρόμος εις βάρος του αλουνού. Όχι. Mm -hmm. Έτσι, από, ε, από εκεί εκπηγάζουν οι όποιες αποφάσεις, αποστολής φρεγάτας κλπ. Και και Πάντως φαίνεται ότι υπάρχει μια διαμάχη για το ποιο δρόμος θα κερδίσει. Ή κάνω λάθος. Ναι, ε, υπάρχει αυτή η διαμάχη και η οποία στην μεγάλη της διάσταση ε, κατοπτρίζει την ευρύτερη διαμάχη Ευρασίας και Δύσεως. Γιατί η Δύση κυριαρχεί στι θάλασσε. Ναι. Και Δύση και, και εμεί. Λοιπόν, ε, κλείνοντα, ε, βλέπετε διέξοδο στο διέξοδο. Ε, δεν θα μπορούσα να πω με σιγουριά αυτή τη στιγμή. Ε, κυοφορείται κάποια μόνιμη κεχηρία ή διακοπή τέλο πάντων των εχθροπραξιών. Σας το ρωτάω. Και αυτό α, είναι θετικό. Αν μου επιτρέπετε, γιατί είναι η πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, που σε μια εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή κατάει τόσο πολύ. Όλοι οι όλοι, όλοι άλλοι πόλεμοι ήταν <laughs> έξι ημερών, ήταν δύο εβδομάδων, τριών εβδομάδων. Τώρα μιλάμε, περνάμε του τέσσερι μήνε, φτάνουμε του τέσσερι μήνε και δεν υπάρχει ελπίδα ότι θα σταματήσει. Γι' αυτό πρέπει να σταματήσει ακριβώ, διότι όσο εντείνεται και παρατείνεται αυτή η κατάσταση, τόσο ε, η αμοιβαία καχυποψία αυξάνεται και δεν θα είναι εύκολο στην οποιαδήποτε λύση τη αυριανή μέρα να συνεπάρχουν δίπλα-δίπλα ή οποιαδήποτε ε, παλαιστινιακή αρχή με το Ισραήλ, και για τον ένα και για τον άλλον. Συνεπώς τι θέλει, η Χαμάς δεν νομίζω ότι θα έχει ρόλο στην επόμενη μέρα, η παλαιστινιακή αρχή μάλλον πρέπει να αλλάξει ηγέτη, ο οποίος δεν, δεν έχει νομιμοποιήσει ούτε καν στους Παλαιστινίους. Πρέπει λοιπόν να γίνει αλλαγή ηγεσία, να χαίρει της και, και τις Δύση και, τις και να είναι συνομιλητή αξιόπιστο για να βρεθεί κάποια λύση που ασφαλώς συμφέρει και εμά, διότι μέσω τη λύση έω αυτή θα επανέλθουν οι στενέ σχέσει μεταξύ Ισραήλ και των γύρω αραβικών κρατών που συμφέρει άμεσα εμά. Για την ενέργεια, για τον East Med και ούτω καθεξή. Μάλιστα. Ναύαρχε κύριε Μαρτζούκο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα κλείνοντα επίση ναι, να πω και ότι έχουμε την επέτειο των ημείων. <laughs> <laughs> για την οποία δεν δόθηκε ευκαιρία yeah, να δόθηκε. πούμε κάτι, αλλά πρέπει να πούμε έτσι επιγραμματικά: ε, Μια μαύρη επέτειο, όντω. Να, να είμαστε καλύτεροι, ιδιαίτερα σε πολιτικό επίπεδο, στο χειρισμό κρίσεων. Δηλαδή, θα έλεγα επιγραμματικά ότι τα ίμια είναι ένα παράδειγμα χειρισμού κρίσεων προ αποφυγή και πρέπει να διδάσκεται σε όσου εμπλέκονται σήμερα και στο εξή. Στο Κισεα, στις Επιτροπές Εξωτερικών και άμυνα, στις ομάδες παρά το Πρωθυπουργό και ούτω καθεξής. Όλοι αυτοί δεν πρέπει να περιμένουν την επόμενη κρίση για να ασκηθούν. Πρέπει να ασκούνται μία-δύο φορές το χρόνο γιατί είναι δύσκολο κομμάτι ο χειρισμός κρίσεων. Είναι απολύτω σαφέ και καλά κάνατε και το αναφέρετε. Είναι μια μαύρη επέτειο αυτή, πράγματι, Γιατί και για το ελληνικό ναυτικό, ιδίω για το ελληνικό ναυτικό, αλλά και για την Ελλάδα όλο Και ολοποίηση. για του νεκρού, του τρει, για το ότι δεν δόθηκε η δυνατότητα στο ναυτικό να αποδείξει ποιο είναι. Έχετε δίκιο. Και ούτω καθεξή. Να είστε καλά, Ναύαρχη, ευχαριστώ πάρα πολύ.